Καλημέρα κύριε Γκιώκα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Είστε καλά? Καλά, καλά. Λοιπόν, εσείς εκπροσωπείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στις συναντήσεις στην Επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο κύριος Θοδωρικάκος. Αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχετε κάνει και την πρώτη συνάντηση. Να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Η πρώτη συνάντηση έγινε την προηγούμενη Τετάρτη και υπάρχει μια καινούργια συνάντηση τη Δευτέρα. Η πρώτη συνάντηση ήταν ως επιτοπλίστων, να το πω έτσι, αναγνωριστική. Mm-hmm. Με την έννοια ότι κατατέθηκαν οι προτάσεις των κομμάτων, οι θέσεις των κομμάτων γύρω από το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων και δόθηκε η δυνατότητα και ο χρόνος να υπάρξουν και διευκρινήσεις, να λυθούν απορίες που δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο κτλ. Ναι. Εμείς, όπως ξέρετε, καταθέσαμε τις πάγιες θέσεις του κόμματός μας, τις θέσεις τις οποίες ανέπτυξε ο Γενικός Γραμματέας ήδη από τις 7 Σεπτέμβρη στην ομιλία του στη έκθεση της Θεσσαλονίκης για το συγκεκριμένο ζήτημα και τις οποίες φυσικά επανέλαβε και στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση συνεκτική και υπεύθυνη για το όλο θέμα, η οποία αφενός μεν διασφαλίζει τη διευκόλυνση των Ελλήνων που ζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό για να ασκούν από το τόπο διαμονής τους το εκλογικό δικαίωμα. Αφετέρου όμως αυτή η πρόταση Εσείς λέτε απορρίπτεται το θέμα της επιστολικής ψήφου που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης στην συνέντευξη του Δευτέρα στον Αντένα, και βάζουμε και ορισμένους περιορισμούς πέρα από το θέμα της επιστολικής ψήφου, όπως σωστά είπατε. Βάζουμε και ορισμένους περιορισμούς έτσι ώστε να μην υπάρχει αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που κατά κανόνα έχουν χάσει τους δεσμούς με την Ελλάδα ή δεν γνωρίζει τόσο καλά τις πολιτικές εξελίξεις. Βάζετε ως όριο περίπου τα 30 χρόνια, τα 25? Τα 30 χρόνια και την ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων κτλ. Ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που το βγάλαμε από το μυαλό μας. Είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται σε μια σειρά άλλες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης, και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Γερμανία μάλιστα έχει ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο, έχει τα 25 χρόνια παραδείγματος χάρη, και είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει την ίδια βαρύτητα η ψήφος κάποιου ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Θα υποστεί τις συνέπειες των όποιων πολιτικών του επιλογών, αυτές ή τις άλλες, με κάποιον ο οποίος ενδεχομένως λείπει πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, δεκαετίες, τα παιδιά του έχουν γεννηθεί εκεί, δεν έχει καμία υποχρέωση στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο δεν θα υποστεί και τις όποιες συνέπειες από τις όποιες πολιτικές επιλογές. Νομίζω είναι μια λογική πρόταση, έχει τύχη αποδοχής και βασίζεται και στη διεθνή πρακτική. Είναι σημαντικό αυτό. Για να τα κωδικοποιήσουμε, εσείς είστε υπέρ της ισονομίας της ψήφου, δηλαδή όχι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το μετράτε, βέβαια. Εφόσον, ισότιμα σε όλη την επικράτεια και όχι απλώς να εκλέγονται κάποιοι βουλευτές, 3 ως 12 λέει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να προσμετράτε με αυτό. Ισότιμα στο συνολικό αποτέλεσμα της επικράτειας. Ναι. Ένα, απορρίπτεται την επιστολική ψήφο που φαίνεται ότι τέλος πάντων αυτό θα. Να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία, έτσι, στα προξενία ή στις πρεσβείες. Και αν κάπου αλλού αν χρειάζεται. Για παράδειγμα, αν σε μια περιοχή δεν υπάρχει προξενείο σε μια κοντινή έβλη για απόσταση, μπορεί να υπάρχει ένα εκλογικό τμήμα. Αυτό βρίσκεται. Ιδίως αν υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, σωστό. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Και το τρίτο, ένα χρονικό όριο περίπου 25 με 30 χρόνια. Ναι, ένα ανώτατο χρονικό όριο απουσίας. Αυτό ξέρετε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να υπερβαίνουν αυτό το όριο και να έχουν και υποχρεώσεις στην Ελλάδα και να έχουν και καλή γνώση των εξελίξεων κτλ. Όμως βάζει ένα κανόνα που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να καλύψει τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων. Από τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη που είχε ο κύριος Κουτσούμπας, αλλά και από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής υπό τον κύριο Θεοδωρικάκο, εκτιμάτε ότι αυτά μπορεί να αποτελέσουν βάση συμφωνίας? Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Mm-hmm. Εμείς επιδιώκουμε να γίνουν αποδεκτές αυτές οι θέσεις. Και φυσικά αυτές οι θέσεις να αποτυπωθούν και συνταγματικά, γιατί χρειάζεται να γίνει μια συνταγματική παρέμβαση για να μην υπάρχουν ζητήματα, παρερμηνίες κτλ. Και φυσικά να δούμε και την τελική πρόταση της κυβέρνησης πώς νομικοτεχνικά, γιατί ξέρετε, πέρα από το μια φραστική, ας το πούμε έτσι, αποδοχή κάποιων όρων, υπάρχει το πώς αυτά όλα θα αποτυπωθούν και νομοτεχνικά. Και δεν θα είναι και αντισυνταγματικά, δεν θα τεθούν τέτοια φυσικά, ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι
επειδή υπάρχει και σε εξέλιξη η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης αυτή την περίοδο στη Βουλή, μπορούν σε συγκεκριμένα άρθρα που είναι προς αναθεώρηση να γίνουν παρεμβάσεις, προκειμένου αυτές οι προτάσεις που παραλαμβάνω θεωρούμε ότι είναι εύλογες και βασίζονται και στη διεθνή πρακτική, μπορούν να τοποθετηθούν και συνταγματικά για να μην υπάρχουν στο κομμάτι, κύριε Γκιώκα, της επιστολικής ψήφου. Είστε κάθετοι επειδή λέτε μπορεί να μην διασφαλιστεί η εγκυρότητα ή για λόγους ότι ουσίας είναι ότι... Όχι, κύριε Παπαδόπουλη, είναι και αυτό προφανώς. Εμείς ξέρετε απορρίπτουμε την επιστολική ψήφο. Μάλιστα είχαμε προτείνει και ότι πρέπει και συνταγματικά να απαγορευτεί η επιστολική ψήφο. Όχι μόνο για τους έξω και για τους μέσα, αν κάποια στιγμή, να το πω έτσι, επεκταθεί αυτό. Ένα ζήτημα είναι αυτό, η εγκυρότητα κτλ. Και εδώ υπάρχει μια αρνητική διεθνή εμπειρία. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπήρχε ολόκληρο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει την περίοδο του Μπερλουσκόνη με χιλιάδες επιστολικές ψήφους που χάθηκαν, δεν ήξερε κάποιος που πήγε κτλ. Όμως, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο έγκυρο. Για αυτοπρόσωπη παρουσία, το δέντρο κτλ. Όμως θεωρούμε ότι το να μετακινείται ο άλλος και να πηγαίνει στο εκλογικό τμήμα δείχνει και ένα ενδιαφέρον τη συμμετοχή ουσιαστικά. Ναι. Συμμετοχή, ακριβώς. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρα η θέση σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκιώκα, για αυτές τις διευκρινήσεις. Καλή συνέχεια.